Η σημερινή σας παρουσία εδώ εκλαμβάνεται από μας ως μία υπόσχεση και δέσμευση ότι οι δυνάμεις της κοινωνίας μας που παραμένουν σταθερά προσανατολισμένες προς την ευρωπαϊκή πραγμάτωση και ολοκλήρωση θα εξακολουθούν να βρίσκονται στο πλευρό των προσπαθειών μας και των δράσεων μας. Στόχος μας να ενημερώσουμε την κοινή γνώμη γενικά αλλά και στοχευμένα συγκεκριμένους παράγοντες και φορείς της κυπριακής κοινωνίας για το έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την δράση των Ευρωβουλευτών, για τα ωφέλη από τη δράση αυτή, αλλά και για την αναγκαιότητα της συμμετοχής όλων στις ευρωπαϊκές διεργασίες. Κατά το 2014, προεκλογικά και μετεκλογικά, το γραφείο μας διοργάνωσε από μόνο του ή σε συνεργασία με άλλους φορείς συνολικά 90 εκδηλώσεις, τις οποίες έδωσαν το παρόν τους πέραν των 10.000 πολιτών. Προσπαθήσαμε πάνω απ' όλα να εμπλέξουμε σε όλη αυτή τη διαδικασία όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μερίδα κοινωνίας και φορείς που εκπροσωπούν ή εκφράζουν συμπολίτες μας, όπως κόμματα ή πανεπιστημιακά ιδρύματα και άλλους οργανισμούς. Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε και δίνεται στους νέους που αποτελούν εξάλλου το ελπιδοφόρο κομμάτι προκειμένου να αποκτήσει η κοινωνία μας περισσότερες ευρωπαϊκές κατευθύνσεις. Θα ήθελα κλείνοντας για άλλη μια φορά να σας ευχαριστήσω όλους και τον καθένα ξεχωριστά για τη στήριξή σας και να διαβεβαιώσω ότι το γραφείο μας θα εξακολουθήσει να εργάζεται το ίδιο σκληρά και σοβαρά για να κρατά ενήμερους τους πολίτες σε θέματα που αφορούν το ρόλο και τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που επηρεάζουν άμεσα τη ζωή τους και να υπερασπίζεται και να υπηρετεί τις αρχές και τις αξίες πάνω στις οποίες εδράζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι αυτές οι πολιτικές οι οποίες κάνουν καλύτερη τη ζωή του πολίτη. Έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, έχουν να κάνουν με τη χρηστή διοίκηση, έχουν να κάνουν με την εταιρική διακυβέρνηση, με την οικονομική διακυβέρνηση. Είναι να αναπτύξουμε καλύτερους συντονισμούς, μηχανισμούς συντονισμού, συνεργασίας και προώθησης των πολιτικών μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να αυξήσουμε το βάρος μας επί των αποφάσεων που επηρεάζουν την Κύπρο σε όλο το εύρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλω να κάνω και μια ιδιαίτερη μνήμα για το γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο και για την πραγματικά αξιόλογη δουλειά που επιτελεί, που δεν περιορίζεται καθόλου στον τομέα της απλής ενημέρωσης γύρω από το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά επεκτείνεται σε ενημέρωση για όλα τα ευρωπαϊκά δρόμενα. Που έχει καταστεί ενδεχόμενα το μόνο σώμα στην Κύπρο που λειτουργεί ως ενεργός διαμορφωτής της κοινής γνώμης για θέματα που αφορούν την Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ιδέα, είναι δημοκρατία, εισάγει τον ορθολογισμό στις πολιτικές. Είναι η αλληλεγγύη, την οποία συχνά αποκαλούμαστε, η οποία όμως πάντα πρέπει να συνοδεύεται και από την υπευθυνότητα. Θέλω να ευχαριστήσω το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο για την βοήθεια που παρέχει στους ευρωβουλευτές. Να ευχαριστήσω τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μέσα μαζικής επικοινωνίας που προβάλλουν το έργο των ευρωβουλευτών. Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο για τον τόπο μας. Όσον αφορά τη φετινή χρονιά, έχω την εντύπωση ότι το υπαριθμό ένα έργο που έχουμε να επιτελέσουμε είναι η υπεράσπιση της κυπριακής δημοκρατίας από όλες τις επιθέσεις που δέχεται. Παίρνοντας θέση μάχης μέσα σε όργανα που μας παρέχει ένταξη μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν δεν είχαμε αυτή την δυνατότητα, σας λέω ότι η Κύπρος δεν θα ήταν μόνο αποκομμένη και απομονωμένη και στη γωνία διαρκώς και σε τρισχυρότερη θέση από ό,τι βρίσκεται σήμερα οικονομικά και εθνικά, αλλά δεν θα είχαμε κανένα μέλλον και προοπτική. Άρα πρέπει να αξιοποιήσουμε τα θετικά της Ευρώπης με τις δυνατότητες που μας παρέχονται. Και να το πούμε ξεκάθαρα, η Κύπρος όσον ανάγκη έχει η Ευρώπη την Κύπρο, άλλη τόση ανάγκη έχει η Κύπρος την Ευρώπη. Εμείς πρέπει να περιφρουρήσουμε όσο μπορούμε καλύτερα τον τόπο μας και τους πολίτες μας. Πρέπει να βρούμε τις δυνατότητες που παρέχει μακραίων η ιστορία Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, που να δώσει το άνοιγμα σε αυτό το μέλλον που έχει ανάγκη αυτός ο τόπος. Με την λύση είναι που θα διασφαλιστούν τα δικαιώματα Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων για να μπορούν να ζήσουν εδώ τους αιώνες που έρχονται. Τίποτε άλλο δεν μπορεί να ισχυροποιήσει το μέλλον των Κυπρίων. Ένα σημαντικό σταθμό σε αυτήν την δεκαετία
ήταν η Προεδρία της Κύπρου στο Συμβούλιο. Και να πω ήταν σημαντική γιατί έδειξε ότι μπορούμε και στα δύσκολα. Μια μικρή Κύπρος κατάφερε να διεξάγει μια επιτυχημένη Προεδρία, να χειριστεί δύσκολα θέματα, δύσκολους φακέλους και να τα φέρει σε πέρας. Και δεν κάτι που το λέμε εμείς για να αυτολιβανιζόμαστε, νομίζω το εξέφρασε και ο Πρόεδρος της Επιτροπής και αρκετοί επιτρόποι, αλλά και στο ίδιο το Ευρωκοινοβούλιο. Ειδικά στην Κύπρο, η οποία υποφέρει πάρα πολύ από την οικονομική δυσπραγία. Και το δεύτερο είναι ότι εύχομαι πραγματικά να έρθει επιτέλους η πολυπόθητη ελευθερία στον τόπο μας. Το ευρωπαϊκό πλαίσιο, παρόλο το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να μας έχει απογοητεύσει, για μένα παραμένει το σωστό πλαίσιο στο οποίο μπορούμε να αγωνιστούμε για το καλύτερο.